Καλημέρα, καλό μήνα, Παρασκευή σήμερα, Πρωτομαγιά του 2020, καραντινά την Πρωτομαγιά, ελπίζουμε σύντομα να χαλαρώσουν τα μέτρα, αλλά μέχρι να χαλαρώσουν τα μέτρα, εμείς εδώ θα είμαστε να κάνουμε δύο vlog την ημέρα και κάνα live άμα χρειαστεί. Έχουμε ένα πολύ ωραίο και εμπνευστικό email για το πρωινό vlog από μια φίλη του καναλιού, η οποία μας εξηγεί γιατί η ζωή της άρχισε ή αρχίζει στα 50. Αγαπητή Θέκλα, γεια σου. Γεια σου φιλενάδα. Κάνατε καφέ. Και με μαζί έναν καφέ. Σου γράφω για να σου μιλήσω για μένα και θα ήθελα να το κάνεις vlog αν το θέλεις. Ναι, το θέλω να το κάνω vlog και επειδή το έχει στείλει από τον Νοέμβριο αυτό το email, είσαι μέσα στην προθεσμία αυτών των email που θα γίνουν vlog. Όπω γνωρίζετε, από 8 Απριλίου 2020 έχω αποφασίσει να σταματήσω να παίρνω mail για vlog. Πάμε λοιπόν στην ιστορία τη φίλη μα. Εγώ λοιπόν γεννήθηκα πριν από 50 περίπου χρόνια σε μια κομμόπολη τη Ελλάδο. Ήμουν το μεσίο παιδί μια επταμελού οικογένεια μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Είχα την ατυχία να είμαι το δεύτερο παιδί και κορίτσι, αφού και το πρώτο ήταν κορίτσι. Το τρίτο ήταν αγόρι, προς ανακούφιση όλων. Η ελληνική οικογένεια που θέλει να κάνει το γιο. Και άμα δεν κάνει το γιο δεν ησυχάζει, δεν πνάζει. Τα είχαμε όλα, ήμασταν οι πλούσιοι του χωριού και μια εντό εισαγωγικών πολύ καλή οικογένεια για τους απ' έξω. Μόνο αγάπη δεν είχαμε. Οι γονείς μου γίνονταν θυσία για εμάς με αποτέλεσμα να μας φτιάξουν πολυκατοικίες. Καθημερινά όμω βιώναμε καυγάδε και εγκρίνια. Τι να τι κάνει στι πολυκατοικίε, άμα καθημερινά βιώνει καυγάδε και εγκρίνια. Ήμασταν όλοι ένα κουβάρι. Ο πατέρα μου ήταν ο Αφέντη και όλοι οι άλλοι οι δούλοι. Αυτό είχε όλα τα δικαιώματα, όπω να έχει ό,τι ήθελε, γυναίκε, λεφτά, ενώ οι άλλοι τίποτα. Και το κυριότερο δεν είχαν δικαίωμα ούτε να μιλάνε ούτε να γελάνε. Δηλαδή ο πατέρα σου ήταν αυτό που λέμε πατριάρχης στην οικογένεια και μάλιστα και άδικος. Και θέλω να πω περισσότερα χαρακτηριστικά. Και ανήθικος, αφού απαντούσε και τη μάνα σου. Συνεχώς μας έλεγαν μη Μι μιλάς γιατί θα σε σκοτώσει ο πατέρας σου, απαναγία. Όλοι τον έτρεμαν. Δεν μας πλησίαζε, κοιτούσε από μακριά να μεγαλώνουμε. Η μητέρα μας η μητέρα μα διάβαζε και μα φρόντιζε. Αυτό μόνο δούλευε κατάπαυστα. Ήταν χάσιμο χρόνο να ασχοληθεί μαζί μα. Μη σου πω ότι και καλό σα έκανε που δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα μαζί σα. Τέτοιο χαρακτήρα που είχε φοβιστικό και τρομοκρατικό. Εγώ άγγιξα τον πατέρα μου λίγο πριν πεθάνει. Ήταν ένα εντό εισαγωγικών ξένο, όπω τον αποκαλούσε ο παππού, ο πατέρα τη μάνα μου. Είχε πολύ άσχημο στόμα και βλαστημούσε συνέχεια τα θεία και ξεφτέλιζε τη μητέρα μου ακόμα και μπροστά στους άλλους και εκείνη έσκυβε το κεφάλι σε όλα. Πω πως είναι εξάρτηση η μάνα σου. Εγώ έμαθα όταν ήμουν 20 ετών ότι όταν γεννήθηκα πήγε σε ένα κατε... καφενείο και βλαστήμαγε επειδή γεννήθηκα κορίτσι. Ο Παναγία μου, μάθεις τέτοιο πράγμα. Μάθεις τέτοιο πράγμα ότι ο πατέρα σου στη γέννηση σου αντί να χαρεί που ήρθε ένα νέο άνθρωπο στον κόσμο, μια καινούρια ψυχή στον κόσμο, που γεννήθηκε ένα παιδί υγιέ, να βλαστημάει γιατί γεννήθηκε κορίτσι και όχι γιος. Θεωρούσε ότι ήταν κατάρα αυτό. Εννοείται ότι μα μεγάλωσε με τεράστιε διακρίσει υπέρ του αδερφού μου, χωρί αυτό να σημαίνει ότι και εκείνο δεν ήταν δυστυχισμένο στην οικογένεια. Άγια σου. Σε πολλέ οικογένειε, που γίνονται διακρίσει είναι όλα τα παιδιά δυστυχισμένα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που δέχεται τι διακρίσει είναι απαραίτητα και ευτυχή. Και πώ μπορεί να είσαι ευτυχή όταν αδικούνται τα αδέρφια σου, και πώ μπορεί να είσαι ευτυχή όταν σου κάνει μεν διακρίσει υπέρ σου ο πατέρα σου, αλλά εξακολουθεί να είναι αυτό ο αγριάνθρωπο. Ο πατέρα προερχόταν από μια φτωχική οικογένεια που ο πατέρα του κακοποιούσε βάναυσα τη μητέρα του. Έτσι και αυτός κακοποιούσε τα παιδιά του, τρώγαμε πολύ ξύλο όταν θύμωνε ψάχναμε τρύπα να κρυφτούμε. Πολύ λυπάμαι. Οι γυναίκες γι' αυτόν ήταν αντικείμενα που τα εξαγόραζε με λεφτά για τη δική του ικανοποίηση. Κάθε γυναίκα που έμπαινε στο μαγαζί του την παρενοχλούσε από ό,τι μαθαίνουμε. Πολύ λυπηρά όλα αυτά. Εξαγόραζε και εμά. Όταν γλεγάμε μα έδινε χρήματα για να σταματήσουμε και ενώ εγώ δεν τα έπαιρνα και έλεγα στη μητέρα μου να το δώσει πίσω, τα έπαιρνε αυτή και εγώ δεν μιλούσα, γιατί ήξερα ότι δεν είχε χρήματα. Δηλαδή άφηνε και χωρίς χρήματα τη γυναίκα του. Η μητέρα μου ήταν ένα άβουλο, υποτακτικό άτομο, γεμάτη θυμό. Έτσι είναι η συνεξάρτηση, σε κάνει να είσαι πολύ θυμωμένος. Ήταν ένα άτομο που δεν μιλούσε, εντό αγωγικών, σκυθροπή και με κατάθλιψη όπως καταλάβαμε αργότερα, κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα της. Παντρεύτηκε με προξενιό τον πατέρα μου χωρίς να τον θέλει. Ανεχόταν την απεριόριστη λεκτική κακοποίηση του πατέρα μου, τις εξωσυζυγικές του περιπέτειες. Ήταν ένα φτωχό πλάσμα εντελώς άφραγγι. Να σκεφτεί ότι κάποια φορά είχα μαζέψει λίγα χρήματα από το καθημερινό μικρό χαρτζιλίκι μου όταν ήμουν μικρή στο δημοτικό και τις τα έκανα δώρο μέσα σε ένα κουτάκι, τα πήρε γεμάτη χαρά. Έζησε και πέθανε χωρίς αγάπη. Πολύ θλιβερή η ζωή της μάνας σου και η δική σου και της αδερφής σου και του αδερφού σου. Η αδερφή μου ανέπτυξε τίκα από 7 χρονών και ψυχολογικά προβλήματα και την έτρεχαν σε ειδικού. Ο αδελφό μου άρχισε να πίνει από μικρό, χωρί κανεί να δώσει σημασία σε αυτό. Μόνο εγώ ανησυχούσα και του έλεγα να το κόψει, αλλά τίποτα δεν γινόταν. Κατάντησε στον αλκοολισμό, αδερφό. Εγώ πάλι έγινα πολύ, μα πάρα πολύ σκληρή. Ίσως κάτω από άλλε να ξεπερνούσα και τον πατέρα μου στη σκληρότητα. Επίση ήμουν πεισματάρα, απεριόριστα πεισματάρα. Αυτό ήταν ο μηχανισμό άμυνα σου για να επιβιώσει μέσα σε εκείνο το περιβάλλον, το φοβιστικό, το τρομακτικό. Ήταν ο τρόπο για να επιβιώσω μέσα στη δυστυχία που έζησα. Το πείσμα με βοήθησε όμως ώστε να αποκτήσω όλα όσα έχω και κυρίως για να βρω δουλειά. Στα 16 μου σκέφτηκα σοβαρά να αυτοκτονήσω και όταν θεώρησα ότι ήρθε η ώρα να το κάνω, δίλιασα και αποφάσισα τότε να αποσυρθώ και να κλειστώ. Ευτυχώ που δίλιασε γιατί αξίζει η ζωή και τα παιδιά που είναι φυλακισμένα μέσα σε τέτοιε κακοποιητικέ οικογένειε νομίζουν ότι όλη του η ζωή θα είναι έτσι. Και δεν ξέρουν ότι όταν φύγουν από αυτή την οικογένεια θα γλιτώσουν, μια και καλή. Όταν έγινα 18, σκέφτηκα ότι ο μόνο τρόπο για να φύγω από εκεί μέσα ήταν να σπουδάσω και να μην ξαναγυρίσω ποτέ. Έκανα τα δύνατα δυνατά και πέρασα κάπου. Δεν ήταν αυτό που ήθελα, που ήθελα. δεν ήταν η πρώτη επιλογή μου. Αλλά υπήρχε η πεποίθηση τότε ότι βρίσκει δουλειά μετά, αν σπουδάσει αυτό που σπούδασα, κάτι που ανατράπηκε αργότερα. Πέρασα, έφυγα και από τότε ζω σε μεγάλο αστικό κέντρο. Μπράβο και καλά έκανε που δεν ξαναματαγύρισε. Πολύ καλά έκανε. Τα πρώτα χρόνια ζούσα με την αδελφή μου και αργότερα μόνε μα. Ο πατέρα μου, ο πατέρα με χρηματο... δεν λε ο πατέρα μου, λε ο πατέρα. Η μητέρα και ο πατέρα, δηλαδή δεν νιώθει ότι ήταν δική σου. Δεν νιώθει οικειότητα με του γονεί σου. Πώ να νιώσει. Ο πατέρα με χρηματοδοτούσε μέχρι τα 40 που διορίστηκα και μα έφτιαξε σπίτια εδώ. Για να διοριστώ, πάλι έκανα τα δύνατα δυνατά. Δεν είχα άλλη επιλογή. Ήθελα να γίνω ανεξάρτητη. Απέκτησα μια δουλειά που δεν μου άρεσε, αλλά μου προσέφερε χρήματα, ελεύθερο χρόνο για να κάνω αυτά που ήθελα και πολλά άλλα. Σήμερα που είμαι γύρω στα 50, βρίσκομαι σε ένα σημείο αλλαγής και οριμότητας, ώστε να προχωρήσω πάρα πέρα. Συνειδητοποιώντας ότι αυτή η δουλειά σχετίζεται άμεσα με τους γονείς μου, όχι με μένα, όχι με το τι μου ταιριάζει εμένα. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι σπούδασες αυτό που θέλουν οι γονείς σου, όχι αυτό που θέλεις εσύ. Ήταν η εντός εισαγωγικών μεγάλη τύχη που τα κατάφερα εγώ, σε αντίθεση με την αδερφή μου που δεν κατάφερε να διοριστεί όπως έλεγαν και παρόλο που έκανα 17 χρόνια να διαρριστώ και δούλευα όπου έβρισκα με ελάχιστα χρήματα μου έλεγαν πάντα «εσύ δεν έχεις ανάγκη, θα διοριστείς». Από μικρή μου μόνη μου αντιμετώπιζα τα πάντα μόνη μου χωρίς να τους αναφέρω τίποτα ποτέ. Είναι τραγική συνθήκη τα παιδιά να μην νιώθουν συναισθηματική ασφάλεια, να μην είναι ασφαλή να μιλήσουν για οτιδήποτε στους του. Ω προ τι σχέσει με το άλλο φίλο ήταν πάντα προβληματικέ. Στο γυμνάσιο έκανα την πρώτη πλατωνική μου σχέση με ένα αγόρι 4 χρόνια μεγαλύτερο που μου άρεσε. Όταν μου είπε για γάμο, αμέσω τον άφησα και τότε άρχισε να με πολιορκεί και να με ακολουθεί κάθε φορά που έβγαινα από το σπίτι, και αργότερα έμαθα ότι με ζήτησε και από τον πατέρα μου, ο οποίο φυσικά αρνήθηκε. Ακόμα και σήμερα που έχουν περάσει 40 χρόνια σχεδόν από τότε, όταν με βλέπει, με κοιτάζει κάπω. Στα 25 φαντάζομαι ότι τον άφησε στο σου πει για γάμο επειδή θέλει να σπουδάσει για να ξεφύγει από εκείνη την οικογένεια. Στα 25 μου ερωτεύτηκα τρελά ένα αγόρι τρία χρόνια μικρότερό μου, αλλά και αυτό είχε στοιχεία από τον πατέρα μου, εξαφανιζόταν και εμφανιζόταν μετά από δύο μήνε. Ήταν ο πρώτο μου έρωτα και δεν μπορούσα να σκεφτώ τη ζωή μου χωρί αυτόν, αυτό όμω μπορούσε, αφού παντρεύτηκε άλλη. Η κατάσταση αυτή κράτησε πέντε χρόνια και με κακοποίησε αρκετά. Ακόμα και όταν παντρεύτηκε ήθελε να βλεπόμαστε. Κάποια στιγμή εγώ έδωσα τέλο, αν και αργά. Μπράβο σου που έδωσε τέλο. Δεν πειράζει που ήταν αργά, είσαι και εσύ άνθρωπο. Πολλά χρόνια ήμουν μόνη μου και ήσυχη. Έκανα πολλέ πολλέ γνωριμίε, αλλά εγώ νιώθα μόνη και χωρί υποστήριξη. Στα 33 άρχισα ψυχοθεραπεία συστημική, ομαδική επί δύο χρόνια. Μπράβο. Ο λόγο που πήγα δεν ήταν τα βιώματα, αλλά η ανεργία. Έψαχνα συνεχώ για δουλειά και δεν μπορούσα να στεριώσω πουθενά. Εκεί αναλύσαμε τα πάντα και έμαθα πολλά, αλλά δεν μπορούσα να τα αλλάξω. Μετά από πάρα πολλέ και υπεράνθρωπε προσπάθειε, κατάφερα να διοριστώ και τότε άρχισα να κάνω τεράστιε θυσίε για τη δουλειά. Πήγα μόνη μου στην επαρχία, σε δυσπρόσιτα χωριά, σε βουνά χωρί μεταφορικό μέσο κτλ. Θεωρούσα ότι ήμουν υποχρεωμένη να τα κάνω όλα αυτά και ακόμα περισσότερο. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν η δουλειά και μόνο. Το γάμο και τα παιδιά τα είχα απορρίψει από τότε που γεννήθηκα και το γνώριζα πολύ καλά συνειδητά. Το έχω δει και αυτό και άλλε φορέ. Παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε δυσλειτουργικέ οικογένειε, σε κακοποιητικέ οικογένειε, να παίρνουν συνειδητή απόφαση να μην παντρευτούν ήδη και να μην κάνουν παιδιά, γιατί αναγνωρίζουν τη μεγάλη ευθύνη που έχει να είσαι γονιό και φοβούνται μην τυχόν και κάνουν τα ίδια αυτή στα παιδιά του. Και εγώ το βρίσκω πολύ υπεύθυνη πράξη αυτό το πράγμα, σοβαρά. Πάρα πολύ υπεύθυνη πράξη. Και εντελώ ανεύθυνη πράξη του ανθρώπου που ενώ μεγαλώνουν σε δυσλειτουργικέ και κακοποιητικέ οικογένειε, τρέχουν, βιάζονται να κάνουν οικογένεια, νομίζοντα ότι με ένα μαγικό τρόπο με τον να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια θα λυθούν τα προβλήματα τη οικογένεια στην οποία μεγάλωσε, και όχι την αλήθεια ότι θα τα μεταφέρει στην καινούργια οικογένεια. Έκανα και μια σχέση στα 37 μου που κράτησε 1,5 χρόνο με έναν 15 χρόνια μεγαλύτερο μου, η οποία καλύτερα να μην υπήρχε. Η αφορμή για να τον χωρίσω ήταν όταν πήγαμε μια εκδρομή και περίμενε να πληρώσω εγώ το δωμάτιο. Ενώ ήμουν άνεργη. Και εκείνο διευθυντή σε τράπεζα. Επενδυτή κι αυτό, άλλο επενδυτή. Καλά, έκανε και χωρί Όταν διορίστηκα, αρρώστησαν οι γονεί μου και οι δύο, και τότε κατάλαβα ότι θα μείνω εντελώ μόνη. Και οι δύο πέθαναν. Δεν ήταν κακό αυτό απαραίτητα. Αυτό ήταν και ο μόνο λόγο που άρχισα να ψάχνω να βρω σύντροφο-σύζυγο. Είναι κάποιοι γονεί τόσο κακοποιητικοί που όταν πεθάνουν μπνάζουν τα παιδιά τους πραγματικά. Το έχω δει αυτό το πράγμα. Παιδιά που έχουν μεγαλώσει τόσο κακοποιητικέ οικογένειε, όταν πεθάνουν οι γονεί του, τότε να αρχίσουν να ζουν. Τότε να αρχίσουν να ανθίζουν τα γονιοποιημένα παιδιά, τα κακοποιημένα παιδιά. Μετά από πολλέ προσπά... προσπάθειε, βρήκα τον άντρα που παντρεύτηκα. Μένουμε μακριά, όχι μαζί ακόμη, η σχέση με τον πατέρα μου ήταν τόσο τραυματική που φοβόμουν τις σχέσεις και τους άνδρες. Ο άντρα που έχω είναι ο μόνος που βρήκα και δεν φεύγει. Όλοι οι άλλοι έφευγαν. Πιστεύω ότι εγώ, εγώ έχω πρόβλημα γιατί μου πολύ κλειστή, δεν καταλάβαινα ότι και εκείνοι είχαν τα δικά του θέματα. Τον πατέρα μου δεν τον έχω συγχωρέσει, ίσως και τη μητέρα μου, και νομίζω ότι με ελκύουν οι άνδρες που μοιάζουν με τη μητέρα μου και ότι θέλω να τους εκδικηθώ επειδή δεν με προστάτευσε από τον πατέρα μου. Έτσι το ερμηνεύω εγώ βέβαια. Δεν είναι κακιά ερμηνεία αυτή. Μπορεί να πέφτεις και μέσα. Δηλαδή, να, να επειδή μου έχει πει για τον άνδρα σου και ξέρω, έχουμε έχω ξαναμιλήσει, να έχεις, ε, ε, να, ερω, να τον ερωτεύτηκες γιατί και αυτός είναι people pleaser και εσύ σε κάποιο βαθμό και να σου θύμιζε τη μάνα σου ίσως. Αλλά έχει εξέλιξε το άνδρα σου, αλλάζει και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα είμαι μια γυναίκα που είμαι δύσκολη και επιλεκτική και στου άνδρε υπήρξα πολύ επιλεκτική. Δεν μου άρεσε ποτέ κανένα. Έχω πετύχει στη ζωή μου, αν και άργησα να διοριστώ. Έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό και τώρα ξεκίνησα το δεύτερο. Μπράβο. 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 Γράφω άρθρα σε περιοδικά που όπω μου λένε αρέσουν πολύ. Λαμβάνω μέρο σε συνέδρια. Έχω πλούσια δράση, επιμορφωτική κτλ. Δεν είμαι πια αυτό το αδύναμο παιδί που με έλεγαν ότι είμαι. Έχω αλλάξει πολύ μέσα από τη δουλειά κυρίω. Χαίρομαι για σένα. Νιώθω ότι οριμάζω τώρα στα 50 και έχω βάλει τα όρια μου στα αδέρφια μου και συνεχίζω από φέτο τη ψυχοθεραπεία με αφορμή μια κατάσταση που βίωσα το καλοκαίρι και με έκανε να προβληματιστώ τόσο πολύ. Και θέλω να σου πω μπράβο και από εδώ δημοσίω γιατί όταν μου είχε στείλει mail για αυτή την κατάσταση σου είπα να πα κατευθείαν στο ψυχολόγο και το έκανε. Μπράβο. Έχω επαγγελματικέ φιλοδοξίε και νιώθω τη ζωή που έζησε ένα σχολείο για μένα. Έγινε αυτή που είμαι σήμερα και αυτή που θα γίνω αύριο. Μπράβο, έτσι είναι οι επιτυχημένοι άνθρωποι. Αυτοί που παίρνουν τι δυσκολίε και τι γυρίζουν προ όφελο του. Νιώθω ότι έχω πολλά να δώσω ακόμα και να πάρω. Αυτό που λες ότι η ζωή αρχίζει στα 50, εμένα τουλάχιστον με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ. Χαίρομαι. Η ζωή θέλει σκληρή δουλειά και τίποτε άλλο. Όσο δουλέψει, θα μυφθεί. Ω προ τι σχέσει, το παλεύω ακόμα μέσα από το γάμο και παίρνοντα τα μαθήματα μου, γιατί μου χρειάζονται ακόμα μαθήματα. Μα όλου μα χρειάζονται μαθήματα μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Όλο θα μου φαίνουμε! Σου έγραψα πάρα πολλά. Ελπίζω να μην βάρει να το κλίμα, γιατί εγώ νιώθω πολύ βαριά αίσθηση, Νιώθω ότι ξαναζωντανεύουν τα φαντάσματα, όμω δεν τα φοβάμαι. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έμαθα από εσένα, σου είμαι ευγνώμη. Και όταν έστειλα στη φίλη mail ότι ήρθε η σειρά σου επιτέλου και την πρωτομαγιά το πρωί θα γίνει το βλόξου, μου έγραψε ότι είναι καλά ότι τώρα στην καραντίνα περνά μια φάση στην οποία είναι πολύ δημιουργική και νιώθει ότι ξεκινάει ένας νέος όμορφο κύκλος στη ζωή της και στα επαγγελματικά της και στην προσωπική της ζωή και ότι ο γάμος της με τον άνδρα της είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι αν μια γυναίκα καθυστερήσει να παντρευτεί, όπως αυτή η φίλη η οποία παντρεύτηκε γύρω στα 50 γιατί πρόσφατο είναι ο γάμος της, και μέσα από την ιστορία της την οποία την έχουμε διαβάσει μπορούμε να καταλάβουμε γιατί καθυστέρησε να σκεφτεί την πιθανότητα να παντρευτεί. Εντάξει, άμα παντρευτεί σε μια ηλικία άνω των 45-50 και είσαι ένας άνθρωπος που έζησε όλη σου τη ζωή μόνο σου, Θέλεις κάποιο χρόνο, κάποιο χρονικό διάστημα να προσαρμοστείς τη συνθήκη της σχέσης. Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούμε. Το βίωσα και εγώ αυτό το πράγμα που, που έζησα 15 χρόνια μόνη μου, πριν να γνωρίσω τον Παναγιώτη. Δυσκολευόμουν και ακόμη δυσκολεύομαι στη συμβίωση και στη συγκατοίκηση, γιατί άμα μάθει να είσαι ανεξάρτητο, ελεύθερο, μπορεί όταν είσαι μόνο σου ανεξάρτητο και ελεύθερο να νιώθει μοναξιά και να μην το αντέχει. Όταν όμω ζει μαζί με τον άλλο, ε, χρειάζεται μια τριβή, συγκεκριμένη τριβή, για να μπει κι εσύ στα παπούτσια του να μπει και αυτό στα δικά σου και να μπορέσετε να ζήσετε μαζί, καλά και ελεύθερα. Βέβαια η φίλη έχει και το θέμα ότι θα... Δεν είναι όλο το χρονικό διάστημα μαζί με τον άντρα τη, επειδή αυτή δουλεύει μακριά από εκεί που δουλεύει ο άντρα τη. Μου έγραψε στο mail ότι έχουν προγραμματιστεί για να ζήσουν μαζί κανονικά και τη εύχομαι τα καλύτερα. Φιλενάδο. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο το email σου. Εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Είσαι μία επιζώσα. Είσαι μία survivor. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λες ότι από τον πατέρα σου έχεις πάρει τη σκληρότητα, αλλά όχι την κακία. Τη σκληρότητα όσον αφορά στο πείσμα και στην αποφασιστικότητα και στη σκληρή δουλειά που έβαλες και βάζεις για να εξελίσσεσαι ως άνθρωπος. Λυπάμαι για τις δυσκολίες που έχεις αντιμετωπίσει στην ερωτική σου ζωή, θα σου πω μόνο αυτό όμως. Με τέτοια πρότυπα που είχες από την οικογένειά σου, θα μπορούσε να περάσει πολύ μεγαλύτερε δυσκολίε και προφανώ λειτουργήσε η λογική σου και η σκληρότητα που περιγράφει ώστε να μην παραμένει προσκολλημένη σε αρρωστημένε συνθήκε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να μην την πάθει για δεύτερη και τρίτη φορά με παρόμοιο τύπο. Ε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το email και θα το πω και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ. Το ένιωθα αυτό από τη δεκαετία των 20, ότι η χρυσή δεκαετία ενό ανθρώπου ξεκινάει, είναι τα 50. Η χρυσή εικοσαετία θα έλεγα, τα 50 με 70. Όχι ότι μετά τα 70 χαλάει ο κόσμο, αλλά μετά τα 50. Μάλλον η χρυσή εποχή του ανθρώπου ξεκινάει μετά τα 50. Αυτό έχει να κάνει και με σωματικέ αλλαγέ και με ψυχολογικέ αλλαγέ και με συναισθηματικέ αλλαγέ και κυρίω με την πνευματική οριμότητα. Μετά τα 50, εγώ προσδοκώ πώ και πώ τα 50. Θα γίνω 45 τη Δευτέρα. Έχω ακόμη 5 χρόνια μέχρι τα 50. Μετά τα 50, νομίζω. Ότι είναι η πιο γλυκιά εποχή σε έναν άνθρωπο, ο οποίο κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Και πλέον, άμα πολεμά του εσωτερικού σου δαίμονε από τα 20 σου, από τα 30 σου μέχρι τα 50, κάπω θα του έχει εξοντώσει, θα του έχει περιορίσει. Και πλέον ξέρει πώ να ζει και υγεία να έχουμε όλοι μα και όλοι εσεί που παρακολουθείτε και πριν τα 50 και μετά τα 50, ώστε όταν έρθει εκείνη η χρυσή εποχή να είμαστε καλά, να τη χαρούμε και να τη βιώσουμε. Λυπάμαι φίλοι πολύ για όσα πέρασες στα πρώτα 40 χρόνια της ζωής σου, λυπάμαι πολύ, αλλά χαίρομαι για σένα που είχες τη δύναμη και έχεις τη δύναμη και αγωνίζεσαι συνεχώς για να εξελίσσεσαι και επειδή έχω ξαναμιλήσει μαζί σου μέσω mail και έχουμε επικοινωνήσει και στο παρελθόν, είσαι power, είσαι δύναμη, είσαι πολύ δύνατη γυναίκα, σε θαυμάζω. Καλημέρα σε όλους και είπαμε η ζωή αρχίζει στα 50. Περιμένουμε, είμαστε στην αναμονή. Σε πέντε χρόνια θα αρχίσω να ζω. Φιλιά!